Δύο από τους πιο αξιόλογους αρχαιολογικούς χώρους στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ο αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων στην περιοχή της Καβάλας και ο αρχαιολογικός χώρος του Κεφαλαρίου στην περιοχή της Δράμας αναμένεται να αξιοποιηθούν αλλά και να ενοποιηθούν με ένα δίκτυο που θα περιλαμβάνει ποδηλατοδρόμους αλλά και περιπατητικά μονοπάτια σύμφωνα με πρόγραμμα το οποίο εκπονεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη συνεργασία των Δήμων Δοξάτου και Καβάλας. Σε ό,τι αφορά αυτό το πρόγραμμα, τελειώνοντας τη διαβούλευση, είδαμε με μεγάλη ευχαρίστηση ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα έργο 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα το μοιραστούμε μαζί με το Δήμο της Καβάλας, με το οποίο θα γίνει ενοποίηση μιας διαδρομής, αν θέλετε, από το Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων μέχρι και το Κεφαλάρι, στο οποίο θα υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, ποδηλατικές διαδρομές, θα υπάρχουν διάδρομοι πεζοπορίας καθώς και υπασίας και άλλα πολλά. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να ενοποιήσουμε δύο δήμους, να κάνουμε μια πολιτιστική, αν θέλετε, ενοποίηση δύο σπουδαίων αξιοθέατων, ένα που είναι φυσικού κάλους, που είναι η πηγή, αν θέλετε, του Δήμου μας και το Κεφαλάρι. Όλη η διαδρομή με τους Φιλίππους, με το Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων και τον αρχαιολογικό χώρο εκεί. Όλη αυτή η διαδρομή θα ακολουθεί, θα είναι παράλληλη με την Εθνική Οδό, αλλά παράλληλα και με την ροή του ιστορικού για μας Ζυγάκτη ποταμού. Πέρα από το πρόγραμμα της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων Φιλίππων και Κεφαλαρίου, υπάρχει ξεχωριστή δράση μέσα από το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, το οποίο αφορά την ανάπλαση των πηγών του ποταμού Ζυγάκτη με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 800.000 ευρώ. Βλέπουμε ότι μέσα στην διαβούλευση, η οποία γίνεται, ότι έχει προχωρήσει η ιδέα για να γίνει μια ανάπλαση στον χώρο των πηγών του ποταμού πάλι Ζυγάκτη, που βρίσκεται στο Δήμο μας. Εκεί το προϋπολογισμό, ο οποίος βρίσκεται στη διαβούλευση, είναι γύρω στους 800.000 ευρώ. Ενώ υπάρχει και ένα κονδύλιο των 350.000 ευρώ για να γίνουν αρχαιολογικές ανασκαφές, έτσι ώστε να μπορέσει αυτός ο αρχαιολογικός πλούτος, ο οποίος βρίσκεται στα όρια του νομού μας, να αναδειχθεί και να αποτελέσει πόλο τουρισμού και αυτός. Είναι μια εξέλιξη η οποία είναι ιδιαίτερο θετική. Ελπίζουμε η διαβούλευση, με το που θα οριστικοποιηθούν όλα αυτά, να μπορέσουμε να εντάξουμε αυτά τα έργα, έτσι ώστε να τα εκτελέσουμε μέσα στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο.